Η εσόδημα πάρουμε βαθικά. Πάρουμε βαθικά, είσαι ανασταθερή. Η εσόδημα για να γράψω καρτελάκι. Παπαδοπούλου Μαρία. Μία ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε πριν λίγη ώρα την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένας σταθμός πρώτων βοηθειών στήθηκε σε χρόνο ρεκόρ στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια οι ασθενείς αμέσως μετά την εκένωση του κτηρίου. Φορεία, μάσκες, οξυγόνο, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεται μεταφέρθηκαν στις σκηνές του στρατού, οι οποίες μετατράπηκαν σε χειρουργία. Γρήγορα τα σεντόνια, έλα. Έλα να σε δω τα σεντόνια. Εντυπωσιακή ήταν η άσκηση ετοιμότητας που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των επιχειρησιακών σχεδίων εκτάκτων αναγκών Σόστρατος και Περσέας και αφορούσε την κινητοποίηση του προσωπικού σε περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού. Με βάση το σενάριο της ασκήσεως, έχει γίνει ήδη σεισμός, έχουν γίνει μεγάλες ζημίες στο ΑΧΕΠΑ, έχει κλείσει η κεντρική είσοδος από τα πανεπιστήμια και. Σε λίγο θα κινητοποιηθεί η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεως με ένα μήνυμα που θα στείλει ο διοικητής του νοσοκομείου και αφού συγκεντρωθούμε και εκτιμήσουμε την κατάσταση θα ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς. Η φιλοσοφία της άσκησης είναι όχι να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι, είναι κυρίως να εκτιμήσουμε τις ελλείψεις μας, διότι σε πραγματικές συνθήκες θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Το ξέρουμε. Εδώ τώρα είναι άσκηση, όπως όλες οι ασκήσεις. Είναι μια άσκηση που το σενάριό της είναι, από ό,τι μας είπαν από το ΕΚΕΠΗ, το πιο πλήρες από όλες τις αντίστοιχες που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Μας φόρτωσαν δηλαδή 9 ξεχωριστά διαφορετικά, 9 διαφορετικές περιπτώσεις εκένωσης ασθενών, γιατί ακριβώς εκτιμήθηκε ότι θα μπορούσαν να γίνουν και από το χώρο και από το μέγεθος του νοσοκομείου κτλ. Η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, η ελληνική αστυνομία, η τροχέα και ο στρατός συμμετείχαν στην άσκηση. Όλες οι ειδικότητες, όλες οι βαθμίδες, θέλω να πιστεύω ενωμένα σε συνεργασία και με αλληλεγγύη, κάτι που ήταν πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και έκπληξη, το ομολογώ, να είμαστε όλοι σε τέτοια αρμονική συνεργασία. Η υπηρεσία μας συμμετέχει με 6 οχήματα, 20 άντρες και θα έχει εμπλοκή σε 4 σενάρια. Ένα σενάριο φωτιάς, ένα σενάριο διάσωσης ατόμου από τον 4ο όροφο από την Αγίου Δημητρίου με το κλιμακοφόρο μας, κάποια άτομα περιπατητικούς, διάσωση από το ασανσέρ, καθώς επίσης και με κλίμακα από χαμηλότερους ορόφους. Την εποπτεία της είχε το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, το οποίο έχει ήδη πραγματοποιήσει 49 ασκήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιείται η δεύτερη κατά σειρά άσκηση που γίνεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η 49η ουσιαστικά σε πανελλαδικό επίπεδο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο στόχος είναι να εξακριβώσουμε την επιχειρησιακή ικανότητα του προσωπικού να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε έκτακτες ανάγκες και κρίσεις και να μπορέσει να λειτουργήσει διασωστικά πέρα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του, τόσο στους ασθενείς και τους τραυματίες που προβλέπονται στο σενάριο, όσο και στους ασθενείς και τραυματίες οι οποίοι θα έρθουν από την γύρω περιοχή, μια που το σημερινό σενάριο προβλέπει την εκδήλωση ενός καταστροφικού φαινομένου, ενός σεισμού. Και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να δούμε πόσο ο τομέας της υγείας, ο χώρος της υγείας υγειονομική, μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν με τους υπόλοιπους φορείς, οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι για τη διάσωση, δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το ΕΚΑΒ, την ελληνική αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις, τις εθελοντικές οργανώσεις κτλ. Και την πολιτική προστασία. Προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σχέδια τα οποία ήδη υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο και τα οποία προβλέπουν ρόλους για το προσωπικό μας να τα εφαρμόσουμε και να τα επαναπροσδιορίζουμε έτσι ώστε την κρίσιμη στιγμή, εάν και όποτε αυτή εκδηλωθεί, ο καθένας να ξέρει πώς ακριβώς πρέπει να λειτουργήσει, με ποιους πρέπει να συνεργαστεί για να πετύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό και καλύτερο αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη άσκηση ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας θα πραγματοποιήσει ανάλογες ασκήσεις και σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.